Λοιπόν, αν χαλάσει η σειρά του Θωμάκου. Ναι. Δηλαδή. Παθαίνουμε ένα. Ναι, ναι, είναι ένα, πώς δύο, λέει? Τρία. Άμυνα πλημμύρα. Αυτό, τάξεις, τάξεις και ηθική, το λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Τάξεις και ηθική. Αταξία και ό,τι υπάρχει στο χαρτί. Δεν υπάρχει καμία. Ούτε τάκ κάνει ούτε τίποτα. Δεν παρεκκλίνουμε, παιδί. Αθήνα Παπακώστα θα έρθει εδώ μαζί μας, να δούμε και τίποτα διαφορετικό. Γεια σου, Αθήνα. Να δούμε κάτι διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ καλό. Θα πάμε στην Ιταλία, όπου η Ιταλική αστυνομία δεν απέκτησε την πρώτη της, αλλά την έκτη της Λαμπορκίνη για τον καλύτερο σκοπό, για τη μεταφορά ανθρωπίνων οργάνων προς μεταμόσχευση. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν την παρουσίαση. Πρόκειται για ένα μοντέλο της Λαμπορκίνη με το όνομα Ούρους. Βλέπουμε ότι έχει βαφτεί και στα χρώματα της Ιταλικής. Είναι το περίφημο Ούρους, το οποίο είναι και πανάκριβο και πολύ γρήγορο κτλ. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Τόσο γρήγορο που αποστάσει μέσα σε 3,3 δευτερόλεπτα αναπτύσσει έως και 100 χιλιόμετρα. Ναι, να σας πω, είναι καλό. Γιατί είναι καλό, ρε Γιάννη, πόσα κυκλοφορούν αυτά. Έλατε, λίγα. Άμα ήταν καλά, θα το είχαν πάρει πολύ. Βέβαια, όλοι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Λαμπορκίνη, η Ιταλική αυτή αυτοκίνητο βιομηχανία, έχει χαρίσει στην Ιταλική αστυνομία άλλα 5 αντίστοιχα οχήματα για τον καλύτερο δυνατό σκοπό, για τη μεταφορά ανθρωπίνων οργάνων προς μεταμόσχευση. Και να σας πω ότι αυτή η συνεργασία διαρκεί εδώ και 20 χρόνια, με συνολικά να έχουν μεταφερθεί προς μεταμόσχευση 242 ανθρώπινα όργανα. Στην παρουσίαση έδωσε το παρόν και η Τζόρτζια Μελόνι. Εκπληκτικό στατιστικό είναι. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην Ισπανία. Πάμε στην Ισπανία, η οποία αυτή τη στιγμή, μετά από 4 καύσονες το καλοκαίρι, μέσα Δεκεμβρίου, πλάνα, δηλαδή, είναι με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι πλάνα αρχείου, αλλά αυτή τη στιγμή στο νότο της Ισπανίας και σε ολόκληρη την Ισπανία οι θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστα υψηλές, με το νότο να καταγράφει το θερμόμετρο σε αυτή την περιοχή έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει να σας πω. 30 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει να σας πω ότι οι Ισπανοί ανησυχούν ιδιαίτερως, καθώς είμαστε λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και πάρα πολλοί Ισπανοί θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Με χειμώνα, με χιόνι και γιατί όχι να δοκιμάσουν και το σκι. Λοιπόν, και θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και θα μεταφερθούμε στην Κίνα. Εκεί πέρα, όπου πλέον τα πάντα στην κεντρική και βόρεια Κίνα έχουν ντυθεί στα λευκά, καθώς έχουμε μια σφοδρότατη. Μια σφοδρότατη χιονοθύελα η οποία πλήττει την βόρεια και την κεντρική Κίνα, με το Πεκίνο να έχει ντυθεί στα λευκά και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δρυμή ψύχος, για πολικό ψύχος, με τη θερμοκρασία στην κινέζικη πρωτεύουσα να αναμένεται να πέσει στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου. Κάτι το οποίο ακριβώς δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μείον 18. Ενώ θα σου πω και το εξής, ότι ακόμα και στη Σανγκάη αναμένουν η θερμοκρασία εντός του Σαββατοκύριακου να πέσει υπό το 0. Είναι εικόνες πρωτοφανείς, είναι εικόνες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ναι, στην Κίνα χιονίζει, αλλά δεν μαθαίνουμε συχνά ότι η θερμοκρασία του θερμόμετρου βυθίζεται τόσο πολύ κάτω από το 0. Έχεις και τον Αργεντίνο ή όχι τελικά? Δεν τον έχω τον Αργεντίνο. Δεν τον έχεις τον Αργεντίνο, γιατί είπαμε πριν να βάλει και τον Αργεντίνο. Ναι, είναι ωραία φιγούρα αυτός. Δεν είναι τυχαία φιγούρα, γιατί εμείς λέμε ότι είναι φυγέ. Δεν είναι τυχαία φιγούρα. Έχει περάσει από... Στα οικονομικά έχει κάνει τη διαδρομή. Θα σας πω το εξής, ο Χαβιέρ μου λέει... Είπε πάντως ότι ξεκινάει τα μέτρα. Και το Delta Nitaf, ακριβώς. Είναι το εξής. Αυτό περιμέναμε, να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές σε κάποιον ο οποίος δηλώνει ότι τη σέβεται και τις, ουσιαστικά τη στηρίζει. Οι ίδιες φαινόντουσαν αρκετά τρομαγμένες πριν την έλευσή του στην Προεδρία της Αργεντινής. Ήδη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επικρότησε τη στάση του. Και να πούμε ότι έχει υποτιμηθεί πλέον το πέσο στο μισό της αξίας του. Γεια σου, Αθηνά. Ευχαριστούμε πολύ.